Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Μέχρι να μαζευτούν οι υπόλοιποι, θα βάλουμε πρώτα ένα βίντεο σχετικά με την εταιρεία και έπειτα θα αρχίσει η παρουσίαση κανονικά, όπως γίνεται κάθε Τρίτη, όπου θα υποθούν νέα και η παρουσίαση της εταιρείας για καινούριους που δεν γνωρίζουν ακόμα για την εταιρεία. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули Skyway сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура Skyway органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα σε όσους μπήκανε τώρα. Παρακαλώ, άμα δεν ακούγομαι καλά ή αν με ακούτε καλά, σας παρακαλώ γράψτε μου για να γνωρίζω. Και θα αρχίσουμε κανονικά με την παρουσίαση. Πρώτα θα ακολουθήσει η παρουσίαση της εταιρείας και μετά θα ακολουθήσουν και τα νέα της εταιρείας. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής στη Skyway. Και ας αρχίσουμε την παρουσίαση. Πριν από 100 χρόνια, έτσι να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε έναν κόσμο, τον οποίο ο ίδιος φανταζόταν, ο οποίος ήταν αρκετά μπροστά από τη δικιά του εποχή, περίπου 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή. Προέβλεπε ότι τα οχήματα θα κινούνται πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος, με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα πλέον στους δρόμους και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ βλέπουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, δηλαδή την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και την έλλειψη ασφάλειας, καθώς και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, το οποίο θεωρείται πλέον ως το κυριότερο πρόβλημα, διότι κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στην φύση και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντιστέκεται στον άνθρωπο. Όμως γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος
Δεν έχει όρια η δικιά του επιμονή και είναι τόσο επίμονος που ο ίδιος αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει στον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πρόβλημα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, ο άνθρωπος προσπάθησε να σηκώσει τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, δάση, λίμνες, χαράντρες κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος κατέληξε μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Το τελεφερίκ, το οποίο είναι ένα μέσο μεταφοράς που απεικονίζει στα αριστερά, και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επιπέδου. Γενικά, ο άνθρωπος στις τεντωμένες χορδές τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Όπως βλέπετε και στις εικόνες, έφτιαχνε διάφορα μουσικά όργανα ή τα χρησιμοποιούσε ως διάφορα μέσα αναψυχολογίας. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ, σε αυτό το slide, βλέπουμε την διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής. Μπορείτε να δείτε καθαρά αυτές τις δέσμες από σύρματόσχημα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ελίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, ακόμα και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Γενικά υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Η μία είναι η μία άκαμπτη, η άλλη η άκαμπτη και η τρίτη η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και σε αυτήν την άκαμπτη.
Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορτής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά από τους ανθρώπους γενικά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορτής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν καινούργια τεχνολογία φυσικά έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορτής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη στα λαχήματα. Εδώ μπορείτε να δείτε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφορών της μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Το ένα είναι για αστική χρήση και το άλλο για υπεραστική. Αυτό που είναι για μέσα στις πόλεις έχει συνολική χωρητικότητα 14 άτομα, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το άλλο που είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει έως και 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω στο έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτορχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορτής λύνει όλα αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται αυτές οι ενέργειες για να τοποθετηθούν οι γραμμές. Εδώ δείτε τα συγκριτικά χαρακτηριστικά, θα ακολουθήσουν και διαγράμματα πάνω σε αυτά. Το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορτής, όπως θα δείτε και μόνοι σας, είναι προφανές. Και αυτά είναι τα εικονίδια των άλλων μεταφορών. Οπότε, σχετικά με τις κεφαλαιόχειες δαπάνες, όπως μπορείτε να δείτε, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Είναι το πιο δαπανού, θα λέγαμε, ενώ το Skyway το πιο οικονομικό. Και φυσικά στις λειτουργικές δαπάνες, με τη διαφορά ότι αυτό που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά σαν αυτή που είδαμε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδης ότι αφορά την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανίσει μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Και εδώ μια παρένθεση για τη φιλικότητα προς το περιβάλλον για την φύση. Οι τεχνολογίες μεταφορά τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, όπως μπορείτε να δείτε, το τελεφέρι καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway τεχνολογίας. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως την πρώτη θέση την κατέχει και πάλι η Skyway, ενώ ακολουθούν το μέτρο και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικιβωτίων και μικρών φορτίων.
Πώς μπορείτε να είναι και εδώ. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που σχετίζεται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει πολλές δοκιμασίες. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται περίπου άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Όχι περίπου, αλλά όντως 4 είδη. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε περίπου 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο έργο και για αυτόν τον σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ Δημοκρατία της Λευκορωσίας η εταιρεία Unitsky String Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δικιά μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβετικά, αστικά και βραστικά, υψηλής ταχύτητας και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ, στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, βρίσκεται το Εκατερίνα Πάρκ, ο πρώτος χώρος δοκίμης και πιστοποίησης, καθώς και επίδειξης. Κάθε χρόνο εκεί πέρα διοργανώνεται το EcoFest, όπου μαζεύονται χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο για να δουν με τα ίδια τους τα μάτια στο έργο πάνω, ήδη έχουν προσφέρει και να ενημερωθούν παράλληλα για τις πρόοδους της εταιρείας. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα, όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό. Οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα με οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπετε κάποιες εταιρείες, μάλλον πολλές εταιρείες, τις οποίες ήδη γνωρίζετε. Και ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες, ακόμα και οι μεγαλύτερες σαν την Apple, έχουν ξεκινήσει από το μηδέν. Στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν θα φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία Skyway θα δείτε που θα φτάσει μια μέρα το επίπεδο αυτών των μεγάλων εταιριών. Και γι' αυτό το λόγο, μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο έχετε ακόμα χρόνο, γιατί οι μετοχές, αφού βγουν στο IPO, δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές. Συνεχώς ανεβαίνουν. Καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Οπότε, ας κάνουμε εδώ πέρα μία μικρή σύνοψη σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά στη Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής,
Οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και φροντίζει παράλληλα τον πλανήτη μας. Εδώ τελειώνει η πρώτη παρουσίαση σχετικά με την εταιρεία για όσους δεν τη γνωρίζουν. Θα προχωρήσουμε τώρα στην δεύτερη παρουσίαση, όπου θα ακολουθήσουν τα νέα της εταιρείας. Πέρσι, το 2020, έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέρινα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων, έτσι ώστε να γίνει πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων. Επίσης, έχει κατασκευαστεί και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα Unilight. Έχουν ξεκινήσει η κατασκευή σε την 7η γραμμή για τα βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και επίσης το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα, το οποίο ονομάζεται Unibus, έχει χωρητικότητα για 25 επιβάτες και ετοιμάζεται και ένα δεύτερο έργο πάνω σε αυτό το μοντέλο, το οποίο προβλέπει ένα τρένο που θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε και νέο εργαστήριο για τη σειριακή παραγωγή και έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή των μεταφορικών της μέσων. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτσα και εκεί βρίσκεται και δοκιμαστικό κέντρο στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της στο μέλλον να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς. Η κατασκευή της Σάρτσα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες ξεκίνησαν ήδη από το Μάρτιο. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων ξεκίνησαν την πιστοποίησή τους αυτόν τον μήνα. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτσα προς το λιμάνι Χαρφακάμ. Επίσης, θυμηθείτε ότι το ECODOM έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unique Stream Technologies στην Σάρτσα. Το ένα είναι ότι το ECODOM είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι ότι το ECODOM είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει πράσινες τεχνολογίες και εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών έγινε και η επίσκεψη του Σουλτάν Μπιν Μωάμεθ, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων και κυβέρνησης Σάρτσα.
Το Skyway Test Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείς και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης Νέο. Το πρώτο container Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, το οποίο είναι ένα δολάριο ανά 100 τόνους, ανά χιλιόμετρο. Αυτό είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Στις 18 Μαρτίου, στο αγγλικό γλωσσικό δελτίο τύπου CGMPR Web, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «Η Unity Stream Technologies έχει αλλάξει την αγορά συστημάτων μεταφορών». Το άρθρο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας Skyway, προγραμματιστή Unity Stream Technologies, και στη ρώσικη επιχειρηματική εφημερίδα Διαδομαστή, καθώς και σε άλλες επιχειρηματικές εκδόσεις. Η Διαδομαστή δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να αλλάξουν την αγορά συστημάτων μεταφορών. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Και η κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως και 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς όπως αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο αυτού του είδους μεταφορικού μέσου θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια και σε σύγκριση με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό, διότι αγγίζει τα $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και σε σύγκριση με το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστισε στην πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, το μονορέιλ του Σιάτλ που κόστισε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Σόναν μονορέιλ στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και εδώ βλέπετε μια σύγκριση ανάμεσα στο Skyway με το monorail. Σχετικά με την απόσταση διαδρομής βλέπετε πως Skyway δεν υπάρχουν όρια, ενώ στο monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα, το Skyway φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, το Skyway έχει αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίθινους τροχούς, ενώ το monorail βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, το Skyway είναι από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή το επόμενο της γραμμής θα έρθει να επιβιβαστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ στο monorail θα είναι από 5 έως και 20 λεπτά. Και σχετικά με την χωρητικότητα και την ικανότητα μεταφοράς επιβατών καθημερινά, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 500,000 επιβάτες κάθε μέρα, ενώ το monorail μόνο 137,000. Επίσης, ένα λάθος που κάνουν αρκετοί είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι το Skyway είναι κάτι σαν monorail, αλλά δεν είναι. Είναι τελείως ξεχωριστό μεταφορικό μέσο, δεν έχει σχέση με το monorail.
Σε μερικά χρόνια προβλέπουν ότι θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη από ζεστά μέρη καθώς και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και αφού τελειώσαμε και αυτή την παρουσίαση με τα νέα που έχουν γίνει γενικά φέτος αλλά και από πέρσι, τώρα θα πούμε στα πιο φρέσκα νέα που βγήκε κιόλας και ο επιστήμονας, ο Γιουνίσκι και μας μίλησε γιατί και μας είπε κάποια καινούργια πράγματα. Ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία πριν μερικές μέρες και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια για την εταιρεία, όπως πώς μια ιδέα χειρίστηκε με τον δικό του τρόπο, σχετικά με το νέο γραφείο στην Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Ignition Technologies βρίσκεται εκεί. Συνολικά έχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες και οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουν δημιουργηθεί και μάλλον εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξόνων και 7 αξόνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού και αυτή η παραγωγή θα ανήκει επίσης στους επενδυτές μας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο ΕΚΑ Τεχναπάρκ και ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Εμμυράτα έχουν ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων που βρίσκεται σε εξέλιξη και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των δύο διαδρόμων 2.500 χιλιομέτρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια μας. Και ενώ διαφορετικά είναι ότι το κάθε μέσο μεταφοράς είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και όλα αυτά έγιναν από το μηδέν και η μοναδική χρηματική υποστήριξη είναι αυτή των επενδυτών. Και όλα αυτά μάλιστα έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και είναι φυσικά βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινωθούν επίσης πολλά στοχευμένα έργα τα οποία εφαρμόζουμε. Αυτά δεν είναι σχέδια που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, αλλά είναι σχέδια τα οποία ήδη επεξεργάζεται η εταιρεία. Σχετικά με την μάρκα Skyway, η Unisys String Technologies, INC, είναι η εταιρεία. Έτσι ονομάζεται η εταιρεία. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Η ηλεκτρική μονάδα Skyway, σχετικά με αυτήν, σε αντίθεση με ένα αυτοκίνητο για άσφαλτο, η μεταφορά μας μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρία, εναέρια αλυσίδα ή ράγα. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται μόνο από εμάς. Σχετικά με το 15ο στάδιο ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας,
Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς το 15ο στάδιο παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο από τα προηγούμενα στάδια και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Επίσης, σχετικά με την διαδρομή της υψηλής ταχύτητας, για το οποίο αναφέραμε ότι ακόμα ψάχνεται για το πού θα κτιστεί το δοκιμαστικό κέντρο, ξεκίνησε η δεύτερη διαδικασία ώστε να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπέρ υψηλής ταχύτητας στην Λευκορωσία. Η πρώτη απορρίφθηκε δυστυχώς. Εάν βέβαια αρνηθούν και αυτήν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα, αλλά το κόστος κατασκευής είναι φυσικά πολύ πιο υψηλό. Σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με έναν άλλο τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά αργοπορεί λιγάκι. Και η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές, το οποίο είναι και απολύτως λογικό, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται μία απόδειξη ώστε να δώσουν κάπου τα χρήματά τους. Ο ίδιος ο Γιουνίσκι δηλώνει πως είναι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια που έχει η εταιρεία, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια, το ποσό δεν πρέπει να φτάνει, μάλλον η αξία της εταιρείας, όχι λιγότερο από 1-3 εκατομμύρια δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη σε αυτό το χρονικό διάστημα και θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μία ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, με μία ακόμα παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Επίσης, όποιοι έχουν ερωτήσεις μπορούν να μου τα γράψουν στο chat. Και αν όχι, σας καληνυχτίζω. Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη και ελπίζουμε περισσότερα νέα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Τα λέμε.